Βιβλίο Πράξη των Αποστόλων, ΚΖ κεφάλαιο και 9 εδάφιο. 27 κεφάλαιο, 9 εδάφιο, Πράξη των Αποστόλων, σελίδα 991. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούσιτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχε ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος λέγον προς αυτούς άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς μέλει να γίνει με κακοπάθεια και πολλή ζημία νουχή μόνο του φορτίου και του πλοίου αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά ο εκατόνταργος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον ναύκληρον, παράιστα υπό του Παύλου λεγόμενα, και επειδή ο λιμήν δεν είναι το επιτίδιο της παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φθάσαντε σαν ιδύνατο η σφήνικα λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβα άνεμον και προς τον χώρον να παραχημάσω συνεκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυραν την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον την Κρήτη. Πλην με το λίγον, προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ευροκλείδων, και επειδή το πλοίον συνειρπάστηκε δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τί ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημε να βάλουμε στην εξουσία μας τη Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβον, μεταχειρίζοντο βοηθήματα, ζώναντες υποκάτωθεν το πλοίον και φοβούμενοι μην εκπέσωσιν στην Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκα μονχήσιν και την τρίτη μετασυδίαση μονχήρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπή σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν τον μέσο αυτόν, είπε «Έπρεπε ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μην σηκωθείτε από της Κρήτης και ούτως ηθέλωμεν αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και την ζημίαν». Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημών ουδε μία ψυχή δε θέλει χαθεί μη μόνον το πλοίον. Διότι τη νύχταν ταύτην εφάνισε με άγγελες του Θεού του οποίου είμαι, τον οποίον και λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος, και ειδού ο Θεός σε εχάρισε πάντα στους πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμέ. Πρέπει δε να πέσομε εις νήσον τεινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ περεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση περί το μέσον του εις νυκτός, εσυμπέραινον οι ναύτε ότι πλησιάζουσιν εις τόπον τεινά. Και ρίψαντε στην βολίδαν εύρον 20 οριάς, και αφού προχώρησαν λίγον διάστημα, ρίψαντες και πάλιν τη βολίδαν εύρον οριάς 15. Και φοβούμενοι πως πέσομεν εις τραχείς τόπους, έριψαν 4 άγκυρας από τις πρίμνης, ύφχοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτε εζήτουν να φύγωσι εκ του πλοίου, και κατεβίβασαν την Λέβωνη στη θάλασσα επί προφάση, ότι έμελον να εκτείνωσι αγκύρας εκ της πρόρας, ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς στρατιώτας εν ούτη δεν μείνωσι εν το πλοίο, εσείς δε δύναστε να σωθείτε. Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δεν αξιμερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβω συντροφήν, τεινά λέγον 14 ημέρας σήμερον προς το κόντες, διαμένετε νηστική και δεν εφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από εσάς δεν θέλει πέσει θρίξη εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβαν και αυτοί τροφήν. Είμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε 276. Αφού δε χορτάστησαν από τροφής, ελάφρυνον το πλοίον ρίπτοντες των σύτων εις την θάλασσαν. Και ότε έγιναν ημέρα,
δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον τινά, έχοντα αιγιαλώνης, τον οποίον ευουλεύθησαν, αν η δύνατο να εξώσωση το πλοίον. Και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκον το πλοίον εις την θάλασσα, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πιδαλίων και υψώσαντες τον Αρτέμονα προς τον άνεμο, κατευθύνοντο εις τον Αιγιαλόν. Περιπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψον έξω το πλοίον, και μεν προώρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, η δε πρίμνη διελύετο από τις βίας των κυμάτων. Ευουλεύθησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσωσε τους δεσμίους, δια να μην φύγει με μη δύσκολη δύσας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλω να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισεν αυτούς από του σκοπού και προσέταξεν όσοι δύνατο να κολυμβήσωσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει στην γην, η δε λυπία άλλη μεν επισανίδων, άλλη δε επίτηνων λειψάνων του πλοίου, και ούτω διεσώθησαν πάντες στην γην. Αμήν. Ο Θεός, αφού οδήγησε τον Παύλο δια Πνεύματος Αγίου, καθώς ο ίδιος ομολόγησε ότι είμαι δεδεμένος στο Πνεύμα την αϊπάγω στα Ιεροσόλυμα και γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι εκεί ταλαιπωρίες τον περιμένουν, 2 χρόνια έμεινε περίπου εκεί, ομολογώντας σε βασιλείς, άρχοντες, στρατηγούς, σε όλο το λαό, ομολογώντας κατά την εντολή του Κυρίου, κατά την πρόνοια του Θεού, Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Όταν δε έφτασαν να τον θανατώσουνε, αφού προσπάθησαν πάρα πολλές φορές και απέτυχαν οι Ιουδαίοι, τότε ο Παύλος επεκαλέστη τον Κέσαρα, καθώς του φανέρωσε ο Θεός πάλι με οδηγία Πνεύματος Αγίου, και ότι θα κηρύξει το Ευαγγέλιο, θα ομολογήσει Ιησούν Χριστόν και στον Κέσαρα, ώστε επεκαλέστη τον Κέσαρα, και έτσι αποφάσισαν οι Ρωμαίοι να τον στείλουν στον Κέσαρα, γιατί ήταν πολίτης Ρωμαίος, εκεί να κριθεί και να δικαστεί. Ο Απόστολος Παύλος, σε όποιες δυσκολίες και αν βρισκόταν, ήξερε ότι την τέλεια λύση την έχει ο Χριστός. Γι' αυτό και ό,τι γινόταν, γινόταν από τον Θεό προς ευλογίαν, καθώς ήταν ένας άνθρωπος άγιος, μετανοημένος πάντοτε, ελευθερωμένος πάντοτε από κάθε τι ξένο. Την καρδιά του πάντοτε την είχε έτοιμη να συναντήσει τον Κύριο και λάτρευε μόνο τον Θεό. Άρα λοιπόν η τέλεια λύση παρακυρίου ήταν πάντοτε εξασφαλισμένη για αυτόν. Η τέλεια λύση. Και ως προς τον τρόπο και ως προς τον χρόνο και βασικά ως προς το αποτέλεσμα. Και έτσι βρέθηκε πια σε ένα πλοίο μαζί με άλλους καταδικασμένους που επιρόκειτο να μεταφερθούν στη Ρώμη, καταδίκους θα έλεγα πιο σωστά, και ο Παύλος, καθώς τον εμπιστεύθηκαν σε έναν εκατόνταρχο τον Ιούλιο, και το παράξενο είναι ότι όλοι οι εκατόνταρχοι στη Γραφή είναι άνθρωποι ευλογημένοι. Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος καλός, συμπάθησε τον Παύλο, τον άφηνε πάντοτε όπου βρισκόταν σε όποιο λιμάνι να τον περιποιούνται οι δικοί του, και το ταξίδι ξεκίνησε για τη Ρώμη. Αλλά ο καιρός δεν ήταν καλός, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις, μέχρι που φτάσανε σε ένα λιμάνι που ονομαζόταν Καλός Λιμένας, κοντά στο Λασίθι, στην πόλη Λασέα, καθώς ονομαζόταν την εποχή εκείνη στην Κρήτη. Ο καιρός είχε περάσει, είχε περάσει και η νηστεία, δηλαδή η μέρα του εξυλασμού, που ήταν 10 Εβδόμου, στο σημερινό μας ημερολόγιο 25/9, άρα ήταν αρχές Οκτώβρη, είχαν μπει για τα καλά στο φθινόπωρο, και αυτό το οποίο μπροστά τους ερχόταν ήταν ένας χειμώνας και μάλιστα φαινόταν βαρύς. Βρέθηκαν λοιπόν σε ένα σταυροδρόμι, σε ένα δίλημα για το τι πρέπει να κάνουμε. Την τέλεια λύση την είχε ο Παύλος. Όλοι σκέφτονταν. Τολμώ να πω ότι κάποιοι από αυτούς ίσως προσευχόντουσαν.
για να δουν τι θα κάνουν, γιατί έβλεπαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και ξέρετε, υπάρχουν δύο ειδών προσευχές. Η πρώτη προσευχή είναι όταν βλέπεις τα πράγματα δεν πάνε καλά, να σε φυλάξει ο Θεός από το κακό. Και η δεύτερη προσευχή, άλλου είδους προσευχή, είναι να προσεύχεις όταν τα πράγματα γίνουν άθλια, να σε ελευθερώσει ο Θεός. Τώρα είμαστε στο πρώτο επίπεδο, να μας φυλάξει ο Θεός. Τη λύση, την τέλεια, την έχει ο Θεός και την έχει αποκαλύψει τον Απόστολο Παύλο, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, όπως λέει, αδελφοί, ο πλούς είναι ήδη επικίνδυνος και μέλει να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος με κακοπάθεια, με πολλή ζημιά, όχι μόνο του φορτίου και του πλοίου αλλά και των ψυχών ημών. Γι' αυτό καλόν είναι εδώ να παραχυμάσουμε, να μην φύγουμε από εδώ. Αυτή είναι η τέλεια λύση για τη συγκεκριμένη περίσταση, την οποία την έχει ο άνθρωπος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Οι άλλοι όμως, παρόλο που εξητούν τη λύση, επαναλαμβάνω, πιθανόν κάποιοι από αυτούς να προσεύχονταν κιόλας, δεν το γράφει η Γραφή, αλλά σίγουρα συζητούσαν, δεν ήσαν ικανοί να κατανοήσουν ποια είναι παρακυρίου η λύση. Και δεν θα μπορούσαν ποτέ να κατανοήσουν αν δεν ερχόντουσαν τα πράγματα έτσι ώστε και αυτοί να μετανοήσουν, να επιστρέψουν στο Θεό, να καθαρίζουν την καρδιά τους, να ελπίσουν μόνο σε Αυτόν για να επέμβει ο Θεός. Δεν είναι όμως έτοιμοι να δεχθούν την πρόταση του Θεού. Το μυαλό τους είναι αλλού, η καρδιά τους είναι αλλού και ο Θεός δεν μπορεί να επέμβει σε αυτούς και αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν και αν ακούσουν ακόμη, αλλά συνήθως δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Η αποτυχία βεβαία, η ταλαιπωρία δοσμένη. Δεν έχουν καμία πιθανότητα να ανοίξουν τα αυτιά τους να ακούσουν και να καταλάβουν, να ανοίξουν τα μάτια τους να δουν και να προχωρήσουν. Γιατί? Γιατί η καρδιά τους είναι μακριά από το Θεό. Ο Θεός τους δίνει την πρόταση της τέλειας λύσης, αλλά αυτοί δεν την αποδέχθησαν. Και θα έλεγα ανθρωπίνως και δικαιολογημένα, καθώς ο εκατόνταρχος και ο κυβερνήτης και ο ναύκληρος, κυβερνήτης του πλοίου, θεώρησαν ότι αυτό το λιμάνι δεν είναι κατάλληλο για να περάσουν ένα χειμώνα, ενώ δίπλα πολύ κοντά ήταν ένα άλλο λιμάνι το οποίο ήταν πολύ κατάλληλο να πάνε ως εκεί. Και έτσι δεν έδωσαν καμία σημασία στον Παύλο. Φοβερό να σου μιλάει ο Θεός και να μην δίνεις καμία σημασία. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Να σου λέει ο Θεός ότι εγώ έχω την τέλεια λύση και εσύ να σκέφτεσαι με το δικό σου μυαλό τι θα κάνεις. Να είναι έτοιμα τα πράγματα παρακυρίου και εσύ να τα περιφρονείς. Να σου δίνει ο Θεός και εσύ να μην παίρνεις. Να σου δείχνει ο Θεός και εσύ να μην καταλαβαίνεις. Να σου μιλάει ο Θεός και εσύ να μην ακούς. Γιατί? Γιατί η καρδιά μας δεν είναι έτσι όπως τη θέλει ο Θεός. Για να φτάσει ο λόγος του σαν λόγος Θεού, καθώς είναι, να τον πιστέψουν και να ενεργηθεί ο λόγος του Θεού κατά τον καλύτερο τρόπο που ο Θεός έχει προβλέψει. Επαναλαμβάνω. Γιατί πρέπει σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, να φύγουμε όλοι με αυτή τη βεβαιότητα. Μόνο ο Θεός έχει την τέλεια λύση. Σε κάθε ζήτημα, σε κάθε θέμα, σε κάθε δίλημα, σε κάθε ερώτηση, σε κάθε αναζήτηση, σε κάθε εξήτηση, μόνο ο Θεός έχει την τέλεια λύση. Και είναι έτοιμος να την προσφέρει, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι σε κατάλληλη θέση να την ακούσει, να την καταλάβει, να την πιστέψει, να την αποδεχθεί και να την εκτελέσει. Εκείνη η δυσκολία στην καρδιά του ανθρώπου, στις αποφάσεις του ανθρώπου. Και περνάνε οι τέλειες λύσεις από τη ζωή μας και χάνονται. Και περιμένουμε, περιμένουμε, περιμένουμε και περνάνε και χάνονται. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε φτιάξει την καρδιά μας.
Δεν έχουμε αληθινά μετανοήσει. Δεν έχουμε αληθινά επιστρέψει στο Θεό. Δεν έχουμε καθαρίσει την καρδιά μας από τις ματαιότητες του κόσμου τούτου, ώστε να ακούσουμε, να καταλάβουμε και να απολαμβάνουμε τις ενέργειες τις υπερθαύμαστες του Θεού. Και έτσι περιφρόνησαν τη φωνή του Θεού, γιατί η φωνή του Παύλου δεν ήταν η φωνή του ανθρώπου, η φωνή του Παύλου ήταν η φωνή του Θεού, του δούλου του Θεού. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιον ακούμε. Αν ακούμε έναν άνθρωπο που είναι φανερός ο αγιασμός, η καθαρότητα, και το δέντρο καθώς φαίνεται από τον καρπό είναι φανερός και ο καρπός του, έχουμε πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Δηλαδή ποιας επιτυχίας? Να κατανοήσουμε την τέλεια λύση που έχει ο Θεός. Αν ακούμε όμως το κεφάλι μας και ανθρώπους που σκέφτονται σαν και εμάς, όπως τον Ναύκληρο, όπως τον κυβερνήτη, ο εκατόνταρχος πίστηκε και όταν είδαν λίγο να πέφτει, να φυσάει νοτιάς από το κάτω μέρος της Κρήτης, είπαν έφτασε ο κατάλληλος χρόνος, πάμε να φύγουμε, να πάμε στο διπλανό λιμάνι. Αλλά αυτή η γνώμη, αυτό που νόμισαν, αυτό που θεώρησαν, ήτανε και η αρχή της μεγάλης κακοπάθειας έως ναυαγίου. Και πράγματι το αποτέλεσμα αυτής της πορείας θα ήταν ναυάγιο. Άλλο ένα πλοίο θα ήταν ναυαγισμένο στις περιοχές αυτές. Η διαφορά, η μεγάλη, είναι ότι σε αυτό το πλοίο είναι και ο Παύλος, ο οποίος τι κάνει? Προσεύχεται. Και τι άλλο κάνει? Περιμένει οδηγία από το Θεό. Και το πιο σημαντικό, ξέρει ότι σε όλα τα προβλήματα την τέλεια λύση την έχει ο Θεός. Όσο και δύσκολα να φαίνονται, όσο και ακατόρθωτα για τους ανθρώπους, υπάρχει λύση. Και μάλιστα τέλεια. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν, φύσηξε ένας άνεμος φοδρός, τυφωνικός, ο Ευροκλείδων, παρέσυρε το πλοίο προς τα κάτω, τόσο δυνατός, τόσο κακοκαιρία, που πια δεν μπορούσαν να οδηγήσουν το πλοίο, το άφησαν ελεύθερο, προσπάθησαν τη λέμβο που την είχαν δεμένη από πίσω να την ανεβάσουν στο πλοίο και τα κατάφεραν και έδεσαν το πλοίο με σκοινιά, ό,τι μπορούσαν έκαναν οι άνθρωποι για να μην σπάσει το πλοίο από τον πολύ, από τα μεγάλα κύματα και από τον αέρα. Και έτσι το πλοίο ακυβέρνητο, ακυβερνησία, πήγαινε όπου το φύσαγε ο άνεμος. Επειδή δε ήταν τόσο άσχημος ο καιρός που δεν φαινόταν ούτε ήλιος ούτε άστρα, δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν την πορεία τους. Πού πήγαιναν? Χαμένοι μέσα στο πέλαγος. Γιατί? Γιατί δεν έδωσαν προσοχή στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν έδωσαν προσοχή στα λόγια του ανθρώπου του Θεού, του δούλου του Θεού, αποδεδειγμένα δούλου του Θεού. Πέρασαν πολλές μέρες και έφτασαν σε απόλυτη απελπισία και έχασαν κάθε ελπίδα για τη ζωή τους. Ο Παύλος όμως προσευχότανε. Προσευχόταν και περίμενε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τη φωνή του Θεού, γιατί ήξερε ότι υπάρχει και σε αυτή την απελπιστική κατάσταση τέλεια λύση. Σε αυτή την τραγική κατάσταση υπάρχει τέλεια λύση. Και περίμενε, ετοιμάζοντας την καρδιά του, καθαρίζοντας την καρδιά του, προσευχόμενος πάντοτε, για να ακούσει τη φωνή του Θεού που θα τον οδηγήσει στην τέλεια λύση μπροστά στην επερχόμενη καταστροφή. Δεν ξέρω με πόση δύναμη ψυχής πρέπει να φωνάξω για το μέλλον όλων μας. Σε κάθε κατάσταση, αδερφέ μου και αδερφή μου,
περίμενε τη φωνή του Θεού που θα σε οδηγήσει στην τέλεια λύση, καθαρίζοντας τον εαυτό σου, μετανοώντας και επιστρέφοντας εις τον Θεό, απαλλασσόμενος από κάθε ματαιότητα, και θέσε την ελπίδα σου μόνο στον Κύριο, αφού ετοιμάσεις την καρδιά σου για να τον πλησιάσεις. Δεν υπάρχει δύσκολη κατάσταση που δεν μπορεί ο Θεός να την μεταβάλει, την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό. Μόνο ο Θεός μπορεί, και μπορεί και θέλει, εάν εσύ πάρεις όμως τη θέση αυτή που αρμόζει σαν άνθρωπο του Θεού. Και ξαφνικά, ενώ προσευχότανε και περίμενε, δεν μίλαγε. Τι να πει, δεν είχε κάτι να πει. Περίμενε, ήλπιζε, προσευχότανε, δεν απέκαμε. Και μία νύχτα ο Θεός στέλνει έναν άγγελό του στον Παύλο και του λέει: «Μη φοβάσαι, Παύλε». Φοβότανε? Πώς δεν φοβότανε? Το ότι είναι άνθρωπος του Θεού δεν σημαίνει ότι έπαψε να είναι άνθρωπος. Φοβότανε, έτρεμε. Ξέρεις τι θα πει να είσαι σε ακυβερνησία, σε ένα πλοίο που είναι απόλυτο σκοτάδι πάντοτε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να μην ξέρεις που πηγαίνεις, τα κύματα να είναι τεράστια, ο άνεμος δυνατός και να μην υπάρχει δυνατότητα άμυνας και προστασίας, καμία. Βεβαίως φοβότανε. Και ο Κύριος δεν ερχόταν, έστωνε τον άγγελο λίγες μέρες πιο μπροστά? Όχι, θα τον στείλει την κατάλληλη στιγμή, όταν όλες οι καρδιές θα φτάσουν εκεί που θέλει ο Θεός. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει χρόνος παντή πράγματι. Εάν βιαστούμε, δεν θα βρούμε έτοιμες τις καρδιές για να ενεργήσει ο Θεός. Αν περιμένουμε με υπομονή, με ελπίδα, χωρίς να αποκάνουμε, πάντοτε προσευχόμενοι, τότε θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που θα αποκαλύψει ο Χριστός την τέλεια λύση, όταν θα είναι οι καρδιές όλες έτοιμες για να υποταχθούν και να υπακούσουν στο Λόγο του Θεού. 20 χρόνια χρειάστηκε για τους Ισραηλίτες τότε. 14 μέρες χρειάστηκε για τον Παύλο τώρα που διαβάζουμε. Για σένα πόσο θα χρειαστεί δεν το ξέρεις, μόνο ο Θεός το ξέρει. Αλλά ένα ξέρουμε, ότι ο Θεός έχει στα χέρια Του την τέλεια λύση που θα την αποκαλύψει τον απόλυτα προσδιορισμένο από Αυτόν χρόνο και με το δικό Του τρόπο. Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει να παρασταθείς όπως σου είπε ο Θεός όταν ήσουν ακόμη στα Ιεροσόλυμα ενώπιον του Κέσαρος, για να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό. Αλλά άκου τώρα κάτι ευχάριστο που είναι μέρος της τέλειας λύσης. Ο Θεός σου χάρισε όλους τους πλέοντας μετά σου. Ούτε ένας δεν θα χαθεί. Το ακούτε? Ούτε ένας δεν θα χαθεί μέσα στο πλοίο αυτό. Ούτε ένας δεν θα χαθεί. Μα είναι κατάδικοι, μα είναι ειδωλολάτρες, μα είναι άπιστοι, μα είναι... Ούτε ένας δεν θα χαθεί. Αλληλούια. Γιατί έχει την τέλεια λύση ο Θεός. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, καθώς ομολογεί την εμπειρία του, την όμορφη της παρουσίας του Αγγέλου: «Θαρείτε κι εσείς, μη χάνετε το θάρρος σας, γιατί εγώ πιστεύω απόλυτα ότι όπως είπε ο Κύριος με τον Άγγελο σε μένα, έτσι ακριβώς θα γίνει. Μάλιστα, σε λίγο θα πέσουμε κοντά και σε ένα νησί». Τον άκουσαν, θυμήθηκαν τα λόγια του που είχε πει «μη φεύγετε», άκουσαν τώρα που τους λέει «έπρεπε να μ' ακούσετε». Αλλά δεν είναι ότι δεν ήθελαν, δεν μπορούσαν να ακούσουν. Γιατί? Γιατί δεν είχαν πλησιάσει κοντά στο Θεό να τους ανοίξει τα αυτιά, να τους δώσει ότα πεπαιδευμένων για να ακούνε, να τους δώσει μυαλό για να καταλαβαίνουνε. Αν δεν πλησιάσεις το Θεό, δεν μπορείς να ακούσεις τη φωνή του Θεού και δεν μπορεί να έρθει σε σένα η τέλεια λύση που ο Θεός έχει στα χέρια Του.
Τώρα όμως ακούνε με μεγάλη προσοχή, γιατί 14 νύχτες και μέρες χρειάστηκαν μέχρι να αλλάξει η καρδιά τους, να φοβηθούν, να απελπιστούν, να τρομοκρατηθούν και να πούν, βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος κάτι ξέρει και μας είπε και για άγγελο. Και άρχισε η καρδιά τους να μαλακώνει για το Θεό και να στρέφεται προς το Θεό. Έπαψαν πια να ελπίζουν στην γνώση του πλοιάρχου και του κυβερνήτη του πλοίου και έστρεψαν το βλέμμα τους στα λόγια του Παύλου, που είναι λόγια του Θεού. Τι ωραία που θα ήταν και πόσα πολύ μεγάλα κακά θα είχαν αποφύγει αν ευθύς εξ αρχής είχαν δεχθεί τα λόγια του Παύλου σαν λόγια Θεού καθώς ήταν. Δεν πειράζει όμως. Τώρα και τώρα ακόμη ο Θεός έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τα πράγματα. Αμήν. Έχει τη δυνατότητα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γιατί αυτό μας γεμίζει, εμένα τουλάχιστον με γεμίζει χαρά, γιατί ξέρω ότι όποια δυσκολία και αν βρεθεί μπροστά μου, υπάρχει η τέλεια λύση από το Θεό. Αρκεί να επιστρέφω προς το Θεό, να μετανοώ, να εξομολογούμε, να ετοιμάζω την καρδιά μου, να την καθαρίζω την καρδιά μου, να μην αφήνω στην καρδιά μου τίποτα που λυπεί το Πνεύμα το Άγιο και η ελπίδα μου να είναι μόνο στο Χριστό. Να μην βλέπω σε ανθρώπους, να μην βλέπω πουθενά παρά μόνο στο Χριστό, γιατί θέλω να έρχονται στη ζωή μου οι τέλειες λύσεις που έχει προκαταβολής κόσμου ετοιμασμένες ο Θεός για μένα και για τον κάθε έναν από εμάς. Τα πάντα είναι έτοιμα, αδερφοί. Μην αφήνουμε τις ευκαιρίες να περνάνε δίπλα μας. Πράγματι, όπως είπε ο Παύλος, κατάλαβαν οι ναύτες ότι φτάνουμε τώρα σε κάποια ξηρά, σε κάποια γη. Έριξαν την οριά, ήταν 20 οριές, δηλαδή περίπου 35 μέτρα. Ξαναρίγνουν 15. Φοβήθηκαν ότι θα πέσουν σε ξέρες, έριξαν τις άγκυρες και περίμεναν. Οι ναύτες όμως πονηροί. Λένε να πάρουμε τη λέμβο, να μπούμε μέσα και να γλιτώσουμε εμείς και άλλους να πνιγούνε. Όμως είπανε και το ψεματάκι τους, το κάνουμε για να βοηθήσουμε, να ρίξουμε άγκυρες. Κορόιδεψαν τους πάντες εκτός από τον Απόστολο Παύλο. Γιατί δεν μπορεί να κοροϊδέψουν όλους τους ανθρώπους, μπορεί κάποιος να τους κοροϊδέψει, το Θεό δεν μπορεί. Και ο Θεός αποκαλύπτει. Λέει στον εκατόταργο, μην τους αφήσει να φύγουν, γιατί άμα φύγουν δεν μπορέσουμε να σωθούμε εμείς. Και ο εκατόταργος τώρα δεν ρωτάει ναύκληρο κυβερνήτη, τίποτα, είναι ο Θεός τώρα. Λέει ναι, του κόβουν και τα σκοινιά, αφήνουν τη λέμβο να φύγει και περιμένανε. Το πρωί, μόλις ξημέρωσε λίγο, το πλοίο έπεσε σε άμμο, έμεινε ακίνητο και η θάλασσα πίσω στην πρόρα, στην πρίμνη, άρχισε και κατέστρεφε το πλοίο. Είπανε να σκοτώσουν τους κατάδικους, αλλά ο Ιούλιος ο εκατόταργος λέει, γιατί ήθελε να σώσει τον Παύλο, όχι, κανένα δεν θα σκοτώσετε. Τώρα πια την κυβέρνηση, το δεύτερο μεγάλο μήνυμα, Κυρία μου, τη διακυβέρνηση του πλοίου την έδωσε ο Θεός στον Παύλο. Εξαφάνισε όλες τις αρχές και τις εξουσίες. Ναύκληρο, κυβερνήτη, καπετάνιο, εκατόνταρχο, τις εξαφάνισε τις εξουσίες των ανθρώπων. Και ο Θεός έδωσε την απόλυτη εξουσία στον Παύλο, καθώς έφτιαξε τις καρδιές όλων που ακούνε. Το αποτέλεσμα, όσοι ξέραν να κολυμπήσουν πέρασαν απέναντι, οι υπόλοιποι με ξύλα, με λείψανα, πέρασαν απέναντι και σώθηκαν όλοι. Αλλά η τέλεια λύση δεν ήταν ότι σώθηκαν όλοι στο νησί Μάλτα. Η τέλεια λύση είναι ότι δέχτηκαν τον Χριστό όλοι. Όλοι υπάκουσαν στο Λόγο του Θεού, αλλά και η Μάλτα, μέχρι σήμερα είναι η χριστιανική χώρα θα λέγαμε, από εκείνο το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου.
Ήρθανε οι άρχοντες, ο Πόμπλιος, ο άρχοντας ο πιο πλούσιος, τους φιλοξένησε, τον Παύλο, τον Λουκά, και ενώ προσευχήθηκαν, θεραπεύτηκε και ο πατέρας του που ήταν βαριά άρρωστος. Αλλά τον σύστησε ο Θεός τον Παύλο και στους ηθαγενείς της Μελίτης. Καθώς άναβαν φωτιά, μία οχιά δαγκώνει το χέρι που ξύπνησε από το λίθαργό της του Παύλου, κόλλησε, ο Παύλος την πέταξε στη φωτιά και όλοι περίμεναν από στιγμή σε στιγμή να πριστεί, να πέσει και να πεθάνει. Να άσκημα το δάγκωμα της οχιάς. Δεν γλιτώνεις αν δεν έχεις τα κατάλληλα και σήμερα ακόμη μέτρα και μέσα. Όμως ο Παύλος δεν έπαθε τίποτα, γιατί ο Χριστός είπε και όφιστα σας δαγκώνουν και δεν έπαθαίνετε τίποτα. Και γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Για να συστήσει τον Παύλο. Και μετά τι άρχισαν και λέγανε? Στην αρχή λέγανε πω αυτός ο άνθρωπος κακούργος είναι, η Θεία Δίκη τον τιμώρησε αφού τον έσωσε από το ναυάγιο. Αλλά βλέποντας ότι δεν παθαίνει τίποτα, Θεός είναι. Πόσο εύκολα αλλάζουν γνώμη οι άνθρωποι. Θεός είναι. Αλλά από το ένα λάθος πηγαίνουν στο πιο μεγάλο λάθος. Και όταν χρησιμοποίησε ο Θεός τον Απόστολο Παύλο για την θεραπεία του πατέρα του Πομπλίου, μαζεύτηκαν όλοι οι ασθενείς, προσευχόντουσαν οι αδελφοί μας και όλοι θεραπευόντουσαν και όλοι πίστεψαν. Και η λύση ήταν τέλεια. Όχι σωτηρία των ψυχών του πλοίου, αλλά σωτηρία όλων των ψυχών της Μελίτης. Το έργο ήταν θαυμαστό. Για σκεφτείτε, κοιτάξτε στο χάρτη, να δείτε μια τεράστια θάλασσα που είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Ένα νησάκι υπάρχει που είναι μια τελίτσα στο χάρτη και αυτή είναι η Μάλτα. Και κοιτάξτε από πού ξεκίνησε, από την Κεσάρια ανέβηκε απάνω και χωρίς κυβέρνηση κατέβηκε και τη οδήγησε ο Θεός. Με τον άνεμο, φύσαγε από εδώ, φύσαγε από εκεί, χωρίς κυβερνήτη το πλοίο έφτασε στην Μάλτα. Δεν είναι φοβερό, αδελφοί? Δεν είναι τέλεια η λύση του Θεού? Πιστεύεις την τέλεια λύση του Θεού? Αν πιστεύουμε, πρέπει από τώρα να αρχίζουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να επιστρέφουμε στον Κύριο, να ελευθερωνόμαστε από τις ματαιότητες του κόσμου τούτου, να ετοιμάζουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο για να είναι βάρεστοι σε Αυτόν, και τότε ο Θεός θα κάνει σε εμάς τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας, θα μας χαρίσει ότι με θόρκου έχει υποσχεθεί, ευλογών αδελφέ μου και αδελφοί μου θα σε ευλογεί και πληθύνων θα σε πληθύνει, χάριν του λόγου του, χάριν των υποσχέσεών του, χάρη του ονόματός του. Και εμείς λέμε αμήν Κύριε, δόξα. Ευχαριστούμε το Θεό για τις τέλειες λύσεις σε όλα τα προβλήματά μας. Μα σε όλα τα προβλήματά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο.